Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σεβασμιότητα, καλησπέρα. Χαίρετε κύριε Χρήστο, να είστε καλά. Και στους ακροατές. Και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ότι η πρότασή σας για την ίδρυση νέου Βυζαντινού Ιερού Ναού Λατρευτικού στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας έδωσε τροφή για πάρα πολλές συζητήσεις από την στιγμή που ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε και τα σχόλια που υπάρχουν στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα, ναι, αλλά σχολιάζει ο κόσμος ποικιλοτρόπως την συγκεκριμένη πρόταση. Σήμερα είστε εδώ μαζί μας για να μας εξηγήσετε έτσι όσο μπορούμε πιο αναλυτικά και όσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, γιατί προτείνετε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ίδρυση αυτού του νομού. Ποιος είναι ο λόγος του νομού? Καταρχάς να πω ότι εγώ έκανα την πρόταση αυτή γραπτή με τρεις σελίδες κτλ. Με όλα τα επιχειρήματά μου, δεν είναι επιγραμματική η αίτηση. Δεν σου ζητάω, δώστε μου ένα χώρο. Η αίτηση είναι για παραχώρηση χώρου για την ενέγερση του Ιερού Ναού. Το ναό βεβαίως μετά θα αναλάβει, αφού παραχωρηθεί ο χώρος, η Εκκλησία να τον ανεγείρει. Είναι ναός μαζί με πολιτιστικό κέντρο που θα είναι, εφόσον δεν υπάρχει χώρος, αν δεν είναι δίπλα με ένα κτίριο μακεδονικού ρυθμού, κάτω στο ημιπόγειο του ναού, δηλαδή η αίθουσα κάτω από το ναό, θα είναι και ένα πολιτιστικό και ενημερωτικό κέντρο για τους θησαυρούς που υπάρχουν στην Καστοριά. Θέλω να πω εξ αρχής ότι αυτό το έσωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα μιλήσει προφορικά με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κορεντσίδη, ο οποίος είδε θετικά την πρόταση αυτή. Και μετά το έκανα γραπτός με τα επιχειρήματά μου προς τον Δήμαρχο και προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Και έγινε αυτό. Αυτή η επιστολή έγινε στις 6 Ιουνίου. Και παρακαλούσε στο τέλος, αφού έθετα όλα τα επιχειρήματά μου, παρακαλούσε στο τέλος, όταν συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, να με καλέσουν και εμένα. Να πω εκεί τις απόψεις μου, τα επιχειρήματά μου στη συζήτηση αυτή και να τη στηρίξω. Βέβαια, όπως διευκρίνησε χθες στην εκπομπή μας ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μηταλίδης, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό στη χθεσινή συνεδρίαση, διότι χθες απλά έγινε γνωστό μια επιστολή. Mm. Δεν ήταν θέμα συζήτηση, ήταν στα πρώη ημερησίας διατάξεως. Όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που είπατε είναι, το βρίσκω εγώ λογικό, διότι όπως είπε πάλι ο κ. Πρόεδρος, τον άκουσα μετά. Μου το είπαν και μετά το είδα στο διαδίκτυο, ότι πράγματι είπε το πολύ λογικό επιχείρημα ότι χρειάζεται επί του αιτήματος να γίνει μια εισήγηση. Ναι. Οπότε προφανώς όταν θα ετοιμαστεί η εισήγηση από κάποιο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει και η συζήτηση και προφανώς θα με καλέσουν και εμένα να πω την άποψή μου. Ναι. Όπως βέβαια γνωρίζετε, υπήρχε και επιθυμία του μακαριστού προκατόχου σας, ναι, του Μητροπολίτου Σεραφείμ, να ανεγερθεί μεγάλος ιερός ναός στο μεγάλο οικόπεδο στην είσοδο της πόλης. Πρόταση η οποία δεν είχε έρθει καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έφτασε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, διευκρίνησε χθες ο κ. Μηταλίδης, η πρόταση πρέπει να ελεγχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αν θα φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε μάλλον πάμε σε θετική έκβαση και θετική απάντηση στο αίτημά σας. Αν δεν φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ φοβάμαι θα μείνει πρόταση, σεβασμιότατε. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, έκανα μία πρόταση. Αυτό πατώ στα βήματα των προκατόχων μου, αλλά η πρότασή μου είναι διαφοροποιημένη. Και ως προς το μέγεθος, και ως προς το τόπο, και ως προς το όνομα. Μακαριστός Μητροπολίτης Σεραφείμ ήθελε έναν μεγάλο ναό στην είσοδο της πόλης. Ναι. Εσείς προτείνετε έναν μικρότερο ναό. Χώρο, ναι. Σε άλλο χώρο, στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Ναι. Θέλετε να μας πείτε γιατί το προτείνετε, πείτε τους λόγους που θέλετε τον ιερό ναό, και εγώ θα σας πω μετά και ορισμένα πράγματα από τον αντίλογο που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο της Καστοριάς. Ωραία. Εγώ να σας πω ότι αυτά τα έχω γράψει πάνω, και ποιο λόγο και τα λοιπά. Είμαι 8 μήνες τώρα στην Καστοριά και ακούω και παρατηρώ και βλέπω και μαθαίνω. Βλέπω ότι είναι όλων μόνο προσπάθεια. Εν τω μεταξύ, η πρόταση αυτή δεν υπήρχε μόνο από η θέληση μόνο από τον Σεραφείμ, υπήρχε και από τον Γρηγόριο, από ό,τι έμαθα τώρα μετά την κατάθεση της δικής μου προτάσεως. Με άλλη ονομασία κτλ.
Και μαθαίνω και βλέπω ότι όλη η προσπάθεια των φορέων της πόλης, όλη της πόλης δηλαδή, είναι τώρα που κατά κάποιο τρόπο η μονοκαλλιέργεια, να το πούμε έτσι, της Γούνας έχει δεχτεί κρίση και έχει στραφεί η προσοχή προς τον προσκυνηματικό τουρισμό και γενικά στο τουρισμό. Γενικά επίσης λένε όλοι όταν τους ακούω να μιλάνε, από την αρχή ξεκινάνε η Βυζαντινή Αρχόντισσα, η πόλη της Καστοριάς, η Βυζαντινή πόλη. Το είπε και ο κύριος Κικίλιας προχθές. Ο Κικίλιας και οι υπουργοί και οι τοπικοί παράγοντες κτλ. Και οι υπουργοί όταν έρχονται, βεβαίως το λένε αυτό. Και, και οι βουλευτές μας το λένε και οι αιρετοί το λένε, όλοι το λένε. Το θέμα είναι ότι εγώ σκέφτηκα ότι εισερχόμενοι στην Καστοριά, το βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε αυτή τη Βυζαντινή πόλη. Δηλαδή δεν υπάρχουν τείχοι, δεν υπάρχουν Βυζαντινοί ναοί. Η πρώτη εικόνα δεν δείχνει ότι είναι Βυζαντινή αυτή η πόλη. Δείχνει. Για να τη δει κάποιο πρέπει να κάνει το γύρω-γύρω, να πάει στη Μαυριώτισσα. Ώστε δε οι θησαυρίτες που υπάρχουν στα κλεισάκια πρέπει κάποιο να είναι μοιημένος και να τα επισκεφτεί. Και όπως ξέρετε να επισκεφτεί την πόλη, την Χερσόνησο όπου μένω και εγώ που είναι και το επισκοπείο, εκεί θέλει λεωφορείο, δεν πηγαίνει, θέλει ταξί, θέλει πόδια, θέλει μοίηση, να γνωρίζεις που θα πας. Ακόμα και στο μουσείο για να πάει κανείς. Και το δεύτερο μουσείο που τώρα που θα κατασκευαστεί στο Ξενία και το κοιμηλιαρχείο, το οποίο προτείνουμε και εμείς να γίνει της Μητροπόλεως για να μπουν τα κοιμήλια που έχει η Ιερά Μητρόπολη και είναι στην οδό Μητροπόλεως προς την Ομόνια, προς το τέλος της Μητροπόλεως. Αυτά λοιπόν είναι θέματα για τους μοιημένους. Εμένα με επισκέφτηκα 2-3 φορές με λεωφορεία άνθρωποι από την Άφοπτο, από την Έδεσα και δεν μπορούσαν να έρθουν στη Μητρόπολη. Και όσο το επιχείρησα, με τη γλώσσα στο στόμα. Και άλλη φορά μου είπε η ίδια τροχία, παρακαλώ αν έρχεται ένα λεωφορείο να πάμε εμείς να το διευκολύνουμε να πάει μέσα. Είναι αδύνατο. Αυτό το εκκλησάκι θα είναι καταρχάς εκκλησάκι. Θα είναι αυτό που υπογραμμίζω. Ας πούμε πόσο τετραγωνικό, δηλαδή τι χωρητικότητα θα έχει. Κοιτάξτε, αυτό που λέω. Θα είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, της Κουμπελίδικης, ας πούμε έτσι. Ακούστε με. Δεν υπάρχει μικρογραφία της Κουμπελίδικης. Ένα είναι το μνημείο. Δεν μπορεί να γίνει μικρογραφία. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, στην είσοδο της Αθήνας μικρογραφία του Παρθενώνα. Τελείως. Τι θα γίνει. Θα είναι, επαναλαμβάνω, θα γίνει με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και μάλιστα προτίθεμαι, έχω τις λεπτομέρειες του σχεδίου μου, θα τα πω και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Που σημαίνει αυτός που θα αναλάβει θα σεβαστεί το χώρο, θα σεβαστεί το περιβάλλον, θα σεβαστεί τον πολιτισμό, το νυν υπάρχον περιβάλλον της Καστοριάς και του τόπου, τι ακριβώς υπάρχει, θα σεβαστεί την ιστορία. Όπου έγινε, κτίστηκε τα παλιά χρόνια ναός, ο Παρθενώνας είναι ναός. Είναι μοναστήρι κιόλας, είναι Παρθενώνας. Τα μετέωρα, η Αγία Σοφιά στον άλλο χώρο, στην Κωνσταντινούπολη, το μεγάλο χώρο, τον ανοιχτό. Ένα μικρό εκκλησάκι, ο Άγιος Νικόλαος εδώ πηγαίνοντας στη Μαυριώτισσα. Όπου ο αρχιτέκτονας σεβάστηκε το χώρο, έχουμε ένα μνημείο πολιτισμού, τέχνης, όμορφο. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω να ξεκολλήσω ένα ναό, όπως κάνουν δυστυχώς οι πολλοί αρχιτέκτονες, ξεκολλάνε μια πολυκατοικία από την Αθήνα και έρχονται και τη φυτεύουν στην Καστοριά ή αλλού. Εγώ θα κάνω η εκκλησία μας και με στη συνεργασία και με το Δήμο ένα διαγωνισμό που αυτός που θα προτείνει και θα μπει σε διάλογο αυτό που θα προτείνει, τι προτείνει. Δεν θα πάρουμε σε καμία περίπτωση ένα ναό, ένα κτίριο να έρθουμε να το φυτέψουμε εκεί μπροστά. Αυτό αποκλείεται. Άρα, θα γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα σεβαστεί το τόπο, την ιστορία, την πόλη. Θα είναι ένα νέο μνημείο και ένα νέο σημείο αναφοράς για την Καστοριά. Η είσοδος της πόλης, της Βυζαντινής, ζωντανής Βυζαντινής Καστοριάς. Άρα λοιπόν στο επιχείρημα, όσων δεν βλέπουν τον λόγο να γίνει ένας νέος ναός, ότι η Καστοριά έχει τόσες Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, κοντά στις 80. Συγγνώμη, άλλο επιχείρημα είναι αυτό. Μπορώ να πω, πολλά πράγματα έχει μια πόλη πολλές φορές. Αυτά τα εκκλησάκια όμως είναι η σωτηρία μας. Και μακάρι να είχαμε άλλα τόσα, 150 να ήταν. Και κάθε γενιά οφείλει, κατά την άποψή μου, να προσθέτει κάτι στον πολιτισμό. Αν αυτό γίνει με τον κατάλληλο τρόπο, ποτέ δεν σταμάτησε η τέχνη στον άνθρωπο. Δεν ήταν τεχνίτης μόνο οι άνθρωποι του 14ου αιώνα. Είμαστε και τώρα τεχνίτες. Σίγουρα. Αν αυτό λοιπόν σεβαστούμε τη τέχνη των νέων τεχνητών, οι οποίοι θα σεβαστούν τον χαρακτήρα και το μνημειώδες της Καστοριάς και την ομορφιά της Καστοριάς, αν εγώ γίνει κάτι έκτορμα, θα είμαι ο πρώτος που θα πάω να πέσω στη λίμνη, γιατί δεν το θέλω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι το πανέμορφο της Καστοριάς πού βρίσκεται. Βρίσκεται στον Τολτσό, στα εκκλησάκια και σε αυτό που θέλω και σε άλλα μνημεία και όχι στην άναρχη δόμηση.
η οποία έχει καλύψει τα κλεισάκια. Εγώ θα λειτουργήσω αύριο σε ένα κλεισάκι το οποίο έχει χτιστεί μια πολυκατοικία από πάνω. Εκεί λοιπόν λένε, σεβασμιότατε, ότι αφού έχουμε τις 80 αυτές πόσες είναι και παραπάνω βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, γιατί τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η εκκλησία στο να φτιάξει ένα νέο ναό δεν τα διαθέτει για να συντηρήσει και να αναδείξει τους υπάρχοντες βυζαντινούς. Αυτούς, όπως ξέρετε, η συντήρηση των ναών γίνεται. Γίνεται καταρχάς από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι. Εντάξει, αυτή έχει το λόγο. Όταν ήρθα εδώ στην Καστοριά, πρέπει νομίζω ότι ξανά σας το έχω ξαναπεί, πήγα και επισκέφτηκα τον Μακαριώτα και του είπα: σε Μακαριώτα, έχει πολλά βυζαντινά κλεισάκια Καστοριά. Και ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχει μια άσωματη παράθεση μεταξύ της εκκλησίας, των ενωριών, της εφορίας, του κράτους, των υπηρεσιών για την διαχείριση των μνημείων. Όταν λοιπόν λέω: τι θα κάνουμε αυτά, και μου λέει: συνεργασία. Και εγώ τι βρήκα αυτή τη συνεργασία εδώ? Είναι η πολιτεία στο πρόσωπο της εφορίας αρχαιοτήτων και των υπηρεσιών. Είναι η εκκλησία που έχει στην κατοχή της τα εκκλησάκια και είναι και ο λαός, γιατί κάθε οικογένεια, πατροπαραδότης, μια οικογένεια αναλαμβάνει να ανοίγει, να συντηρεί, να σκουπίζει το ναό. Αυτό βεβαίως η οικογένεια δεν έχει τα χρήματα να κάνει την αναστήλωση και δεν τα έχει την εκκλησία. Αυτά τα κάνει με προγράμματα ή εφορία. Ευχαριστούμε όλους αυτούς. Αυτό λοιπόν θα είναι ένας καινούριος τόπος αναφοράς, θα είναι η είσοδος της πόλης. Δεν θα είναι νέα ενορία, ούτε θα λειτουργεί ως νέα ενορία. Θα είναι ένα νέο στολίδι της πόλης. Επίσης θα είναι το κέντρο από το οποίο όσοι έρχονται για προσκυνηματικό τουρισμό θα είναι η πύλη στο προσκυνηματικό τουρισμό της Καστοριάς, της πόλης μας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί φτάσαμε μία και αμέσως μετά συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος. Συζητάμε μαζί του την πρότασή του, την τελευταία, που σχολιάζεται ποικίλο τρόπος για την ενέγερση βυζαντινού λατρευτικού ναού στην περιοχή του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας. Ο Μητροπολίτης μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους, με τον σημαντικότερο να είναι ότι για τον κάθε ένα επισκέπτη της περιοχής μας να μπαίνει και να νιώθει ότι μπαίνει σε μια βυζαντινή πόλη. Σε μια πόλη με βυζαντινή κληρονομιά. Κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές, όπως λέει, με την πρώτη εικόνα αυτής της πόλης. Πρόκειται για ένα ναό που δεν θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι ένας μικρός ναός, ο οποίος όμως θα λειτουργεί, σεβασμιότατε, κανονικά, έτσι δεν είναι? Θα είναι στα πλαίσια μιας ενορίας λοιπόν? Όχι, θα είναι παρεκκλήση του Μητροπολιτικού Ναού. Παρεκκλήση του. Θα έχει όμως και έσοδα. Τα έσοδα του τα έχω γράψει εκεί πέρα. Τα έσοδα του είναι, εκτός από τη συντήρησή του, θα είναι μετά για το φιλόπτωχο και για την νεότητα. Μάλιστα. Ιδιαίτερο στόχο, ναι. Το λέμε αυτό διότι από την άλλη υπάρχει και μια άλλη άποψη. Ναι. Με τα χρήματα που θα δαπανούσε ίσως η Μητρόπολη για την ανέγερση του ναού, θα μπορούσε, γιατί περνάει δύσκολα η Καστοριά, να δίνονται σε ανθρώπους ή οικογένειες σε τρόφιμα, που ήδη γίνεται βέβαια σε έναν βαθμό, αν θα μπορούσε να γίνει και σε μεγαλύτερο. Αυτό, δηλαδή, γίνεται. Αυτό γίνεται. Αλλά αν θέλουν κάποιοι να είναι η Καστοριά ένα γενικό φιλόπτωχο ταμείο, ας είναι. Εδώ μου έχουν κάνει προτάσεις οι παράγοντες για ανάπτυξη της Καστοριάς. Λοιπόν, αν θέλουν να συνεχίσει η Μητρόπολη να κάνει, γιατί έχω κάνει και μια τέτοια πρόταση. Έχω κάνει μια τέτοια πρόταση να μου παραχωρηθεί ένα κτίριο για να στεγαστεί όλο το επισητιστικό πρόγραμμα της Μητροπόλεως μας. Όπου εκεί, γιατί τώρα είναι σε ένα στενό χώρο, μαγειρεύουν κάθε μέρα για 200 άτομα και κάθε μήνα 1.000 οικογένειες. 1.000 οικογένειες και 200 οικογένειες καθημερινά. Ναι. Λοιπόν, να πάει σε μια νέα στέγη και να γίνει αυτό. Αν θέλετε αυτό να γίνουν 5.000 οικογένειες και 1.000 καθημερινά, το κάνουμε. Αλλά σας αρέσει αυτό? Δεν ξέρω αν μας αρέσει. Εδώ πέρα όλες οι συζητήσεις που έχουν γίνει με υπουργούς, με περιφέρειες, αντιπεριφέρειες, δημάρχους, αντιδημάρχους, οικονομικούς παράγοντες, καθημερινά είναι στην ανάπτυξη, στο τομέα της ανάπτυξης. Αυτό νομίζω ότι αυτό εδώ το κλεισάκι, πέρα από τη λατρευτική, θα είναι ένα παρεκκλήσι, θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Θα το πω τώρα, γιατί είπα προηγουμένως το θέμα της επισκεψιμότητας της πόλης. Ναι. Από εκεί θα είναι η πύλη, η πολιτιστική πύλη της πόλης. Θα ενημερώνονται οι άνθρωποι στο χώρο που θα υπάρχει κάτω από την εκκλησία, θα βλέπουν τους σταυρούς και αυτό θα συνδυαστεί με ένα στολίσκο μίνι μπας που θα λειτουργούν είτε σαν λεωφορεία είτε σαν δημοτική επιχείρηση, τα οποία θα παίρνουν αυτούς που θα έρχονται με τα μεγάλα λεωφορεία και θα τους πηγαίνουν και τους αφήνουν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες
πάνω στην πόλη, στην Ομόνια, στο μουσείο, στο κοιμηλιαρχείο, στα εκκλησάκια, στον Άγιο Ταξιάρχη, που δεν μπορούν να τα επισκεφτούν τώρα. Δεν μπορούν. Λένε για πολιτιστικά μονοπάτια. Ποιος θα κάνει τα πολιτιστικά μονοπάτια, οι νέοι, τα παιδιά, θα πάνε. Αυτοί έχουν δυνάμεις να τα κάνουν. Αλλά είναι μοιημένα σε αυτούς τους θησαυρούς. Ή θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα βουνό ή σε μια στη λίμνη να ψαρέψουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένας συνδυασμός. Εγώ το βλέπω, επαναλαμβάνω, μετά από 8 μήνες που είμαι στην Καστοριά και ακούω τους πάντες. Εγώ είμαι δημοκρατικός στις αποφάσεις μου. Ακούω, παίρνω απόφαση, την ευθύνη τη φέρνω εγώ, δεν τη φορτώνω αλλού την ευθύνη. Θέλω να σε, έχω μια πορεία, μια και το λέτε. Μια και το λέτε ότι ακούω. Ακούσει, ναι. Όταν ακούτε λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε ναό, στεναχωριέστε, επικραίνεστε. Όχι, αυτό είναι μια. Κοιτάξτε, εγώ. Ή σέβεστε την άποψη αυτή καθ' αυτή ενός συμπολίτη μας. Εγώ είμαι λογικός άνθρωπος και στο δημόσιο διάλογο προτείνω τη λογική. Δυστυχώς, καμία φορά στο δημόσιο διάλογο μερικοί στοχεύουν στο θυμικό των ανθρώπων. Αυτό δεν βοηθάει στο διάλογο. Εγώ στο διάλογο είμαι υπέρ της λογικής. Έχει αυτός ένα επιχείρημα να το στηρίξει. Και εγώ έχω το δικό μου επιχείρημα. Αν το δικό μου στηρίζεται και το δικό του δεν στηρίζεται, γιατί με την ίδια άποψη γενικά δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Με την έννοια πια ότι το λέτε αυτό, ίσως στέλνετε ένα μήνυμα με αυτό που είπατε τώρα, αλλά από την άλλη η Καστοριά είναι μια πολύπαθη πραγματικά περιοχή, με την ανεργία κυρίως και την τη φυγή τόσου κόσμου. Σωστό. Λέει ο άλλος, η προτεραιότητά μου είναι να περάσω την ημέρα και όχι η προτεραιότητά μου αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να έχω έναν καινούριο ναό. Σε αυτό το επιχείρημα. Εγώ θα βοηθήσει, επαναλαμβάνω, και εγώ καταρχάς είμαι εκκλησιαστικός άρχοντας. Ο ναός είναι μια ευλογία. Το μνημειώδες του ναού είναι ένα το όμορφο, δηλαδή, το αρχιτεκτόνημα του ναού, το τέχνημα, θα είναι μια ιστορία για την Καστοριά. Ιστορία δεν φτιάχνουμε μόνο πριν 1000 χρόνια, φτιάχνουμε και εμείς σήμερα. Εφόσον σεβαστούμε το περιβάλλον. Λοιπόν, και την ιστορία μας. Τώρα, εγώ έχω αυτό προτεραιότητα. Αλλά μέσα σε αυτό το πλάνο είναι και η οικονομική και η τουριστική ανάπτυξη της Καστοριάς. Όταν επαναλαμβάνω, αυτό θα λειτουργήσει ως μια πύλη για την πόλη που ζητάμε όλοι να ζωντανέψει. Πώς θα ζωντανέψει, κάνοντας κάπου ένα χορό ή ένα μπάρμπεκιου. Λοιπόν, πώς θα ζωντανέψει, πώς θα πηγαίνουν οι άνθρωποι να μένουν τώρα. Αν ξαναζωντανέψει με άλλους τρόπους, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ό,τι σκεφτεί κανένας. Ό,τι σκεφτεί και προτείνει και είναι λογικός και εφαρμόσιμος, είναι ευπρόσδεκτοι. Εγώ προτείνω αυτό. Το πρώτο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το έβγαλα στις ειδήσεις. Δεν το έβγαλα εγώ. Το πρότεινα, δεν ήταν απόρριτο η επιστολή μου, δεν ήταν απόρριτη, αλλά σεβάστηκα το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν. Δεν διαβάστηκε η επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μοιράστηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους. Και εγώ είχα σκοπό, το ήταν και παράκληση μου, είχα σκοπό σήμερα να σας πω απλώς ότι στάλει μια επιστολή την οποία είναι στα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουν από εκεί τις εξελίξεις, έχουν την πρωτοβουλία. Εφόσον όμως, από ό,τι μου είπαν, έχει δημοσιευτεί, έχει διαρρεύσει, πώς να το πούμε. Ναι. Γι' αυτό εγώ τώρα αναλύσουμε στα επιχειρήματα. Αλλιώς θα σεβόμουν απόλυτα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μου. Την ώρα που θα γίνει. Αυτά είναι τα επιχειρήματά μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί όλες τις τάσεις των ανθρώπων μέσα στην πόλη. Και αυτά είναι και προφορικά και γραπτά να γίνουν. Αυτό είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να περιμένουμε και την απάντηση. Χρειάζονται χρήματα. Έχετε υπολογίσει, σεβασμιότητα, πόσα χρήματα μπορούν να χρειαστούν για την ανέγερση ενός τέτοιου ναού, όπως τον σκέφτεστε εσείς? Κοιτάξτε, το πρώτο είναι, όπως ξέρετε, όλοι οι ναοί έχουν. Στην επιστολή σας δεν γίνεται αναφορά γι' αυτό. Όχι, δεν γίνεται αναφορά. Εγώ ζητάω την παραχώρηση του οικοπαίδου. Όταν γίνει παραχώρηση του οικοπαίδου, θα γίνει ανακοίνωση του ναού. Έχουμε μία βάση, έχουν κάποια χρήματα οπωσδήποτε να ξεκινήσουν, ας πούμε, τα θεμέλια ή κάτι άλλο. Αλλά το βασικό είναι πρώτα η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το πρώτο. Δηλαδή να το δουν όλοι. Πώς θα είναι. Και να το αγαπήσουν αυτό που είναι, που θα είναι ένα στολίδι. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το σχέδιο του ναού, η μακέτα του ναού, εκεί που θα είναι, το όνομα του ναού. Ίσως αλλάξει τη γνώμη και αυτών που είναι σήμερα. Εγώ είμαι σίγουρος. Από επιφυλακτική έως και αρνητική. Κοιτάξτε, εγώ έχω αγαπήσει την Καστοριά και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Και αυτοί που είναι επιφυλακτικοί. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Θα είναι ένα νέο κόσμημα. Επαναλαμβάνω, θα είναι ένα νέο κόσμημα. Θα σεβαστούμε απόλυτα το περιβάλλον και την ιστορία και τη σύγχρονη μορφή που έχει εκεί η πόλη, το σημείο της πόλης.
όπως είναι ακριβώς. Δηλαδή θα γίνει, θα το σεβαστούμε απόλυτα. Και νομίζω θα, είναι, θα αρέσει σε πάρα πολλούς. Από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, σε κάθε ναό, όλοι οι ναοί γίνονται. Συμβάλλουν. Γίνεται με τον οβολό ναι, των πιστών. Εγώ οβολό. Μίλησα με έναν ευκατάστατο Καστοριανό, συμπατριώτη μας, ο οποίος ό,τι το εξήγησα, λέει, με συγκινεί πολύ το όραμά σας αυτό. Ήδη είναι μέσα στην καρδιά μου. Απλώς να ξέρετε, σεβασμιότατε, ότι δεν είναι παλικαίρι. Καταλαβαίνετε. Λέω, το ξέρω, ήρθαν για να μου πείτε την άποψή σας και όχι να ζητήσω χρήματα. Ήθελα, επειδή ξέρετε την πόλη, ξέρετε τους Καστοριανούς, έχετε ιστορία μέσα στην πόλη, είστε σεβαστός, θέλω να μου πείτε την άποψή σας, τίποτα άλλο. Και πρέπει να σας πω ότι έχω ζητήσει με πολλούς Καστοριανούς πριν στείλω την επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θα στήριζαν ένα τέτοιο εγχείρημα και οικονομικά. Και, όχι. Το πρώτο είναι αν τους φαίνεται λογικό και πραγματοποιήσιμο και όμορφο. Αν ένας από αυτούς μου έλεγε σεβασμιότητα δεν γίνεται, θα έπαιρνα άλλη απόφαση. Όλοι. Και ο κύριος Δήμαρχος συζητήσαμε μαζί και μου είπε είναι καλό και θα το στηρίξω. Γι' αυτό δεν ήθελα να φέρω πρωτετελεσμένο γεγονόταν κάποιος. Να το δεν δουν, το να θέλω. Το συζητήσουν και λέτε σήμερα ότι όταν το δείτε και στη μακέτα του και στον χώρο τοποθετημένο του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας, τότε ίσως αλλάξουν γνώμη και αυτοί που είναι επιφυλακτικοί. Εγώ από ό,τι άκουσα τις πρώτες αντιδράσεις μου, τις είπανε. Μου φάνηκαν έτσι υπερβολικές, γιατί κάτσε να δούμε τι θέλει αυτός ο άνθρωπος. Να δούμε τι προτείνει. Προφανώς είναι επηρεασμένοι από παλιότερες συζητήσεις. Ξαναλέω, δεν προτίθεμαι να ξεκολλήσω ένα ναό από την Αθήνα, την οποία δεν συμπαθώ καθόλου, διότι είναι η πιο άναρχη πόλη του πλανήτη. Δεν θέλω να ξεκολλήσω ένα ναό από εκεί και να έρθω να το φυτέψω εδώ. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Θέλετε θα γίνει να με διαγωνισμό, και μάλιστα σκέφτομαι να γίνει διαγωνισμό στις αρχιτεκτονικές σχολές, να το φτιάξω στα φρέσκα μυαλά των φοιτητών. Σεβόμενη την ιστορία της πόλεως και να γίνει ένα νέο μνημείο μαζί με το ενημερωτικό του και πολιτιστικό κέντρο που θα είναι κάτω από τον Ιερό Ναό και θα είναι η πύλη, η προσκυνηματική πύλη στη νέα σύγχρονη Καστοριά που έχει μέσα τις αγκαλιές τους θησαυρούς της και αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτη. Και αυτό θα έχει άμεση επίπτωση σε όλη την ανάπτυξη και τη ζωή της πόλης. Αυτό το υπογράφω. Πιστεύετε ότι τελικά θα γίνει η πρότασή σας πράξη? Και αν δεν γίνει, έχω ελπίδες, θα στεναχωρηθείτε, θα απογοητευτείτε, θα πάτε για άλλα? Κοιτάξτε, εγώ έχω ελπίδες. Ο σκοπός μου είναι να λατρεύω το Θεό και να κάνω τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό. Από εκεί πέρα ζούμε σε μια δημοκρατική πόλη και σέβομαι τους πάντες, τους θεσμούς, τις γνώμες όλων. Και γι' αυτό και είναι σεβαστά τα πάντα. Εγώ απλώς να πω ότι έχει γίνει μια προεργασία με άρχοντες και δεν μου είπαν ότι συμβαίνει κάτι αρνητικό που θα μπορούσε να είναι εμπόδιο σε αυτό. Οπότε έχω αυτή την προδιεργασία κάνει και με τεχνικούς, όχι δεν μιλάμε μόνο με άρχοντες πολιτικούς, και με τεχνικούς, και μου είπαν ότι είναι εφικτό. Τώρα, γι' αυτό και έκανα και την πρόταση. Δεν ήθελα να φέρω σε καμία περίπτωση πρώτο τελεσμένο το Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό και δεν τη δημοσιοποίησα εγώ και ούτε είχα δημοσιοποιήσει τίποτα. Το ήξεραν λίγοι συνεργάτες μου, οι φορείς, όλους τους φορείς τους είχα ενημερώσει και ο κύριος Δήμαρχος και μερικά μέλη. Ο κύριος Πρόεδρος δηλαδή, που στην οποία έστειλε μετά την επιστολή. Χαρακτηρίζεται την περιοχή μας όχι απλά βυζαντινή πόλη, όπως τη λένε οι περισσότεροι, ζωντανή βυζαντινή πόλη. Αυτό έρχεται να δέσει περισσότερο με αυτόν ακριβώς τον χαρακτηρισμό που τον δώσατε εσείς. Βέβαια. Δεν είναι μια αρχαία Αθήνα. Δεν είναι μια αρχαία αρχαίες Μυκήνες. Εδώ πέρα, εγώ μόλις ήρθα 15 Νοεμβρίου, 13 ενθρονίστηκα, 14 λειτουργήσει για τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά. Πρέπει να σας πω ότι έχω υπόψη μου άλλους δύο θεσμούς που θέλω να τους θεσμοθετήσω και έχουν σχέση με τον λεγόμενο συνεδριακό τουρισμό. Δεν τις παρούσες, αλλά έχω καταγράψει, να σας το πω και αυτό, έχω καταγράψει τις προτάσεις μου 18 τον αριθμό και τις έχω καταγράψει πάλι εγγράφως και τις έχω δώσει σε κάποιους, στους φορείς, για να τις έχουν υπόψη τους. Λοιπόν, δεν μένω μόνο σε ένα θέμα, έχω 18 προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι ο ναός. Έχω και άλλες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης. Και τι μου είπατε την ερώτηση για να μην τι είπατε? Για το αν θα απογοητευτείτε, αν θα στεναχωρηθείτε, αν δεν γίνει. Όχι, αυτό σε παράδειγμα και αυτά είναι παιδικά. Εντάξει, εννοείται για την ζωντανή βυζαντινή πόλη. Ναι, ζωντανή, αν δεν είναι όλο πόλη, αυτό. Στις 15 του μηνός, εγώ Νοεμβρίου, αμέσως ξεκίνησα το 40 λειτουργό και ερχόταν ο λαός και λειτουργόταν σε κάθε κλεισάκι.
Έχω λειτουργήσει όλα σχεδόν, στα περισσότερα, όχι σε όλα. Εκκλησία, ναι. Λειτουργούνται, είναι ζωντανά. Και τα φροντίζουν και οι κάτοικοι όσο μπορούν και με τη βοήθεια και τη συνδρομή της εφορίας αρχαιοτήτων της κυρίας Κρέκα, την οποία ευχαριστώ και από τη θέση αυτή. Είναι γι' αυτό και έχει και η Καστοριά, έχει έδρα εφορίας. Δεν ναι. είναι παίξε γέλες η Καστοριά. Δεν είναι, η Καστοριά μόνο η παραλία της. Δεν είναι. Εγώ, όπως δείτε, έχω δει, όπως έχετε δει, έχω μία γωνιά που τη λέω με το φακό του Μητροπόλητη. Έχω φωτογραφίσει τα παπάκια, έχω φωτογραφίσει τα καλαμάκια, τις λίμνες. Μ' αρέσουν όλα αυτά, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν τα μονοπάτια, η φύση, όλα τα δάση. Πηγαίνω τώρα. Απλώς έχει γεμίσει η σελίδα μου και δεν χωράει τις φωτογραφίες. Έχω ετοιμάσει άλλες, καμία πενταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, τρελαίνομαι όλα αυτά. Αλλά ένα βασικό της Καστοριάς είναι ο βυζαντινός χαρακτήρας. Μας το είπαν όλοι. Όλοι. Τη θεωρούν δεύτερη Κωνσταντινούπολη. Και προσεκτικά δεύτερη... πάει και ένα κομμάτι τουλάχιστον τουριστικού δρόμου. Δεύτερη... Με το... Έχετε και το φόρουμ το φθινόπωρο. Είναι δεύτερη Θεσσαλονίκη. Είναι ανώτερη από τη Βέρεια. Σε μνημεία. Λοιπόν, αυτό, σε αυτό στηρίζεται, σε αυτή την προοπτική γίνεται αυτός ο ναός. Δεν γίνεται μια νέα ενορία. Δεν γίνεται ένα νέο κτίριο. Και μάλιστα... φαρανοϊκό μεγέθος, μεγάλο μεγέθος που θα προκαλέσει. Θα γίνει ένα νέο μνημείο και στολίδι της πόλης. Το υπογράφω. Όλος αυτός ο βυζαντινός πλούτος προήρθε κυρίως από τους Καστοριανούς που θέλοντας να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό για την προκοπή τους, για την ευμάρειά τους, έκθεσαν και το ναό στην γειτονιά τους ίσως. Ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε με κάποιον τρόπο στα δικά μας δεδομένα. Κοιτάξτε, σήμερα... Γιατί σήμερα τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Δεν μου λέτε, εμείς δεν συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή είναι Νέα Καστοριά. Δηλαδή στη Νέα Καστοριά κάθε νέα. Δεν υπάρχει, λέτε. Δεν θα υπάρχει ο θρησκευτικό αυτό ναι, το, που εθάναμε ως Χριστιανοί. Το αίσθημα να πεις ένα ευχαριστώ και ο σημερινός Καστοριανός. Και εγώ στο τεμείο από τις τελευταίες. Γιατί στο τέλος του εγγράφου μου, τρισέλιδου και πλέον εγγράφου, έχω και 12 πλεονεκτήματα που έχει αυτή ναι. η πρότασή μου. Η 12η, αφήνω τα οικονομικά, αφήνω τα τουριστικά, αφήνω τα αναπτυξιακά, αφήνω όλα τα άλλα και στο τέλος λέω θα αποτελέσει και μια νέα πηγή παρακλήσεως για το λαό. Εγώ το εννοώ αυτό όταν γράφω και δεσμεύομαι γραπτός ότι τα έσοδα θα πηγαίνουν για το φιλόπτωχο και για την νεότητα, το εννοώ και το είναι γραμμένο και είμαι ιεράρχης. Οπότε αφού το έχω γράψει δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω πίσω. Στην πράξη. Λοιπόν, το εννοώ αυτό. Αλλά δεν θέλω και η Καστοριά να είναι ένα απέραντο πτωχοκομείο. Δεν θέλετε δηλαδή να βλέπετε παντού τη δύσκολη πλευρά της πόλης. Όχι, αυτή η πρότασή μου και άλλες προτάσεις που έχω είναι στην προοπτική. Δεν κάθομαι μόνο να κάνω συσίτια. Αυτή τη στιγμή αν κάθω να κάνω μόνο τα συσίτια θα με δοξάζει όλος ο κόσμος. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχω τον πατέρα Ελευθέρου και όλους τους εφημερίους που σκοτώνται σε αυτόν και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, αν συνεχίσω και πω δώστε μου άλλα 10.000 ευρώ το για μήνα για να συνεχίσω να δίνω δεν θέλετε. Από 200 μερίδες να δίνω 400 μερίδες. Αυτό θα με δοξάσει, αλλά είναι λύση αυτή. Είναι λύση από τη στιγμή φύγαν 3.000 παιδιά και πήγαν στα νησιά και δεν μπορούσαμε εμείς να τα κρατήσουμε εδώ. Εγώ συνδυάζω αυτή την πρότασή μου και με ας δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Είναι άλλοι υπεύθυνοι. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι συμβαδίζω, τους πιάνω από το χέρι και τους λέω από πλευράς μου, εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Μάλιστα. Και εκεί είναι η κεντρική ιδέα της πρότασής σας. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ σήμερα για τον ευχαριστώ. Χρόνο σας. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλο το εγχείρημα. Θα δούμε πότε μπορεί να ελέγξουν αρχικά οι τεχνικές υπηρεσίες την πρότασή σας για να δουν αν είναι εφικτή για το συγκεκριμένο σημείο. Απλώς επειδή με είχατε ξαναρωτήσει, σας διακόπτω, το συγγνώμη, δεν πρέπει ναι. να διακόπτουμε δημοσιογράφους. Απλώς μου είχατε κάνει μια ερώτηση και λίγο εκεί μάλλον δεν απάντησα. Είναι ότι μια υποθετική ερώτηση ναι. δηλαδή. Είναι ότι εγώ σας γράφω και ότι από τις 2 Φεβρουαρίου έχω συλλάβει αυτή ναι. την πρόταση και την επεξεργάζομαι. Και έχω ρωτήσει και τεχνικούς και του Δήμου κτλ. Και δεν μου είπαν ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Πιστεύω να συνεχίσει σας να υπάρχει. Σας λέω τι μου είπε χθες ο κύριος Μηταλίδης. Εγώ σας λέω αυτό. Και εγώ τι μου είπαν εμένα. Εσείς λέτε τις δικές σας πληροφορίες και εγώ λέω τις δικές μου. Σας λέω λοιπόν ότι μου είχαν πει και άλλωστε και το έτοιμά μου είναι πολύ καιρό ότι δεν μου είπαν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο ούτε από τεχνικής απόψης και νομικής. Οπότε γι' αυτό και εγώ σας ξαναλέω. Δεν ήθελα, γιατί τώρα αν κάνω μια πρόταση
και απορριφθεί. Άλλοι μεν θα πούνε εναντίον μου, έκανες μια πρόταση και δεν τη μελέτησες καλά, απορρίφθηκε. Άλλοι θα πούνε εναντίον του Δήμου γιατί απέρριψε την απόφαση του Μητροπολίτου. Δεν θέλω εγώ κάτι. Γι' αυτό είχα κάνει μια προεργασία ώστε να μην φέρω πρώτο τελεσμένο γεγονότο και κανένα. Και σε δύσκολη θέση κατευθείαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το θέλω. Θα πάνε λοιπόν ομαλά τα πράγματα από ό,τι δείχνει ο προγραμματισμός και θα δούμε ποια θα είναι και η τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ανάγκη για την πόλη. Είναι ανάγκη για την πόλη. Εγώ σας το λέω με τα δύο μου χέρια. Είναι ανάγκη για την πόλη. Είστε 1000% βέβαιος για την πρόταση. Να αφήσουν 1100%, 1000 και παραπάνω από 1000%. Είναι ανάγκη την πόλη. Και να σας πω και το άλλο, ότι επειδή ακριβώς οι πρώτες αντιδράσεις ήταν βάση, να μην πω προκαταλήψη, να πω προηγουμένων παραστάσεων και λίγο έτσι απευθύνθηκαν στο θυμικό των ανθρώπων, από ό,τι μου είπαν κάποια σχόλια, δεν είναι... Κάποια εντάξει είναι λογικά, κάποια είναι λίγο απευθύνουν στο θυμικό των ανθρώπων και δεν θέλω στο δημόσιο διάλογο, ο δημόσιο διάλογο να γίνεται με βάση το θυμικό, ούτε να κεντρίζουμε ένα του άλλου το θυμικό. Νομίζω με λογικά επιχειρήματα μπορούμε να συζητήσουμε για αυτή την πόλη που όλοι αγαπάμε. Όλοι την λατρεύουμε και να το πούμε έτσι και όλοι την έχουμε ερωτευτεί. Εγώ τουλάχιστον. Και νομίζω ότι είναι ανάγκη για την πόλη και θα είναι το νέο της Διαμάντη. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλο αυτό που συνέβη με την NASA και τη φωτογραφία που έδωσε από τα πέρατα του σύμπαντος. Δηλαδή, βλέπουμε όχι. Το σύμπαν πώς ήταν πριν 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Στην αρχή δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου. Ναι. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι μια... τάση του ανθρώπου να δει από πού προέρχεται. Οι θρησκείες εδώ τι ρόλο θα παίξουν, γιατί μετά από όλα αυτά φαίνεται ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ σημαντικές για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι καθόλου σημαντικές. Το είδατε καθόλου? Όχι, το βλήθηκε σε όλο τον πλανήτη χθες αυτή η εικόνα. Και τα έχω συζητήσει και με φυσικούς. Αυτό είναι σε εμάς δεν αφορά. Όταν έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτευχο και τη Γέννηση, ναι. Εκείνο που τον αφορούσε είναι τότε κυριαρχούσε στον κόσμο, ότι ξέρετε ο κόσμος έχει γίνει από γιγαντομαχίες, τιτανομαχίες, σκοτώθηκε ένας γίγοντας και από το αίμα του έγινε ο Τίγρης, από το άλλο αίμα του έγινε ο Εφράτης, το κεφάλι του έγινε το κίνο από το βουνό. Μύθι. Και αυτό που είπε και ότι υπάρχουν πνεύματα μέσα στα δέντρα, πνεύματα στους ποταμούς, πνεύματα ξέρω εγώ στις λίμνες, κακά πνεύματα, ο Δίας με τους κεραυνούς και όλα αυτά. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, δεν είναι έτσι. Ο καλός Θεός, ο αγαθός Θεός από αγάπη πλάθει το κόσμο, τμηματικά, προοδευτικά, πρώτα το φως, την ενέργεια και μετά τη γη και τους αστέρες και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό, μετά τα πτηνά, τη χλωρίδα μάλλον, τα πτηνά, τα ψάρια, τα πτηνά και τα λοιπά. Είναι αυτό. Ο Μωυσής δεν ήταν φυσικός και είχε τηλεσκόπια, αλλά αυτή ήταν η πληροφορία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Ούτε ο δαίμονας, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο Δίας, ούτε η Αφροδίτη, ούτε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το μήνυμα της Πεντατεύχου. Τώρα εμείς αυτό δεν μας αφορά καθόλου, δηλαδή το πώς έκανε ο Θεός. Λέμε ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Το αν το έκανε με εκείνη τη στιγμή, αν έπλασε όπως πλάθει, πώς πλαθόμαστε εμείς. Από ένα σποράκι γινόμαστε άνθρωποι μέσα σε λίγα χρόνια. Έτσι έκανε ο Θεός και τους πρώτους ανθρώπους. Λοιπόν, αν χρησιμοποίησε τα χέρια του που είναι ανθρωπομορφική άποψη ή χρησιμοποίησε την εξέλιξη κάτι πιο άλλο, αυτό δεν είναι το πρώτιστο. Να σας πω κάτι, έτσι θα σας αρέσει. Παρακολούθησα την διάλεξη ενός ακαδημαϊκού αστροφυσικού στην Άφακτο. Και ο οποίος αφού ανέλησε και μας έλεγε όλα αυτά τα θαυμάσια, πόσες χιλιάδες αστέρια γεννιούνται στο δευτερόλεπτο, τις θεωρίες περί παραλλήλων συμπάντων, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη που υπάρχουν και τα λοιπά, αφού μας τα ανέλησε όλα αυτά, αφού μας είπε ποιες δυνάμεις είχαν απελευθερωθεί μετά, τόσα λεπτά μετά το Big Bang, τόσους αιώνες μετά το Big Bang, τόσα δευτερόλεπτα μετά το Big Bang κτλ. Λέει τώρα ερωτήσεις. Δεν ασηκώνει, ήταν μια οικογένεια και είχε δύο παιδάκια. Ένα παιδάκι του δημοτικού, πολύ μάλιστα ήταν πολύ συναισθαλμένο, χρειάστηκε να φωνάξει δεύτερη φορά το ερώτημά του. Ρωτά, μας είπατε κύριε καθηγητά,
τι γινόταν μετά το Big Bang. Δεν μας είπατε τι υπήρχε πριν το Big Bang. Ο καθηγητής άνοιξε το στόμα και λέει: «Μπράβο, παιδάκι μου! Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτές τις ερωτήσεις είχαμε και εμείς πάντοτε και πρέπει αυτές τις ερωτήσεις να κάνετε. Πολύ σημαντική ερώτηση και έτσι ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργήσει αυτές τις ερωτήσεις». Λοιπόν, αφού τα είπα αυτά, τι είναι η απάντησή του? Να σας πω την απάντηση αποκαρδιωτική. Δεν ξέρουμε και δεν νομίζω ποτέ να μάθουμε. Μάλιστα. Αν ο κύριος καθηγητής είχε τη διάκριση που έχουμε εμείς οι θεολόγοι, που όταν με ρωτήσω ένα θέμα ιατρικό θα πω «δεν ξέρω, ρώτησε το γιατρό του». Εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι θεολόγοι που δεν το κάνουν αυτό. Εγώ αυτό κάνω. Αν με ρωτήσει κάποιος, ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα χτίσω το σπίτι μου, από ρώτησε τον αρχιτέκτονα κτλ. Αν λοιπόν αυτός είχε μπροστά του έναν επίσκοπο τότε, όχι εμένα, κάποιον άλλο επίσκοπο, και ήταν και λίγο εύστροφος, γιατί η μόρφωση δεν τη συμβαδίζει με την ευστροφία πάντοτε, με την ξυπνάδα, θα έλεγε: «Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, ας μας απαντήσει ο θεολόγος». Αυτή είναι η παράδοσή μας. Η επιστήμη χέρι-χέρι με τη θεολογία. Θα άκουγε από τον θεολόγο: «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό». Αυτά που γράφονται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία πάντα και χαιρόμαστε που ερχόσαστε. Όχι απλά από το τηλέφωνο να έχουμε μια ομιλία, ερχόσαστε στο σταθμό για να κάνουμε τις συνομιλίες. Σκέφτομαι ότι αν το κάνω από το τηλέφωνο με τις ερωτήσεις που μου κάνει, θα μου πονέσει το αυτή. Λοιπόν. Ακτινοβολία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.